Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, κάθε μεσημέρι πλέον, από τη μία μέχρι και τις δύο το μεσημέρι. Θα βρίσκουμε λύσεις σήμερα στο στούντιο μαζί μας. Καλά, κάθε μέρα η Σοφία Μίτυλη. Καλησπέρα. Και επίσης ο Στάθης ο Χρυστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας. Καταλαβαίνετε ότι ψηφίζονται τα πολυνομοσχέδια. Ποιες θα είναι οι αλλαγές, ποιους επηρεάζουν όσον αφορά τα ασφαλιστικά κυρίως θέματα. Και φυσικά τι θα γίνει με την τραπεζική αργία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο στο στούντιο μαζί μας ο Στάθης ο Χρυστοδουλέλης, ο εργατολόγος. Θα σας απαντήσει ζωντανά σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε πολύ λίγο μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, όπως κάνουμε καθημερινά με τη Σοφία Μίτυλη. Νέο κύκλο διαβουλεύσεων και ζυμώσεων φέρνει η αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για το δεύτερο πακέτο μέτρων που κατατέθηκε ξημερώματα. Περιλαμβάνει το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο οποίος φέρει μεταξύ άλλων αλλαγές στο κρίσιμο θέμα των πληστηριασμών, με την Αθήνα να ζητεί μορατόριουμ για την πρώτη κατοικία έως το τέλος του έτους. Δεύτερο μεγάλο πεδίο, η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την εξυγίανση τυχών προβληματικών τραπεζών με ίδια μέσα. Σύμφωνα με αυτή, το βάρος των ζημιών πέφτει πρώτα στους μετόχους, που στην ελληνική περίπτωση όμως αφορά το δημόσιο ως βασικό μέτοχο των τραπεζών, μετά στους πιστωτές και τέλος στους καταθέτες, μέσω κουρέματος με δίχτυ ασφαλείας όμως για καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Όσον αφορά τις επίμαχες ρυθμίσεις για τις πρόορες συντάξεις και τη φορολόγηση των αγροτών, μετατέθηκαν για τις αρχές Αυγούστου, εν μέσω των αντιδράσεων και υπό το φόβο για νέες διαρροές στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα οδηγούσαν πλέον άμεσα σε πρόορες εκλογές. Από χθες Δευτέρα, 20 Ιουλίου, έγινε άρση της τραπεζικής αργίας και όλα τα καταστήματα των τραπεζών είναι ανοιχτά για το συναλλακτικό κοινό. Επιπλέον, με τη νέα πράξη, όλες οι τραπεζικές εργασίες επιτρέπονται, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες ρητά απαγορεύονται σύμφωνα με την εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από το τραπεζικό σύστημα ή ATM δεν μπορεί να υπερβαίνει μερισίως το ποσό των 60 ευρώ ανακαταθέτη ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των 420 ευρώ κατά ανώτατο όριο, με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα, κατά την οποία για πρακτικούς και μόνο λόγους μπορεί να γίνει αθρηστική ανάληψη μετρητών μέχρι το ποσό των 300 ευρώ, όπου θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στο στόχαστρο των θεσμών βρίσκεται η ρύθμιση των 100 δόσεων. Μπορεί η ρύθμιση να έχει εκπνεύσει, ωστόσο έχουν ενταχθεί σε αυτή πολλοί οφειλέτες που σύμφωνα με τους θεσμούς θα πρέπει να αποβληθούν καθώς μπορούσαν να πληρώσουν, αλλά εκμεταλλεύτηκαν το ευνοϊκό καθεστώς της ρύθμισης. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στη ρύθμιση εντάχθηκαν περίπου 880.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Η ρύθμιση όμως κινδυνεύει. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με τους δανειστές, αναφορικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, προβλέπονται τα εξής. Θα θεσπιστούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων που απομένουν μέχρι την εξόφληση του χρέους για όσους φορολογούμενους διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα να αποπληρώσουν νωρίτερα. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει το χρέος του σε 100 δόσεις κινδυνεύει να δει τον αριθμό των δόσεών του να μειώνεται με επανυπολογισμό τους από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού βέβαια περάσουν οι σχετικές διατάξεις από τη Βουλή. Επίσης, θα θεσπιστούν επιτόκια αγοράς για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Με βάση το σημερινό καθεστώς, οι οφειλές έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα, ενώ σε μεγαλύτερα ποσά χρεώνεται ετήσιο επιτόκιο 3%. Με τις αλλαγές που επιθυμεί η Τρόικα, θα εφαρμοστεί επιτόκιο στο επίπεδο του 7 με 9% για όλο το ποσό. Αυτό σημαίνει υψηλότερο ποσό δόσης για όλους τους οφειλέτες που ρύθμισαν τις οφειλές τους.
Στο δρόμο βγάζει πλέον όλους τους εφοριακούς ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρίφων Αλεξιάδης. Όχι μόνο το ΣΔΟΕ, όχι μόνο η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, αλλά και όλο το δημόσιο θα μπει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, όπως προανήγγειλε ο κ. Αλεξιάδης, παραλαμβάνοντας χθες τα νέα του καθήκοντα από την προκατοχό του, κ. Νάντια Βαλαβάνη. Όλοι οι εφοριακοί επιστρατεύονται και βγαίνουν από τα γραφεία τους για ελέγχους όλο το 24ωρο. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι τουριστικές περιοχές, τα εμπορικά σημεία και όπου γίνεται διακίνηση προϊόντων. Το σχέδιο ολοκληρώνεται με τους αλγευρικούς ελέγχους βαρουφάκι, σύγκριση δηλωθέντων εισοδημάτων και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και με τις καρφωτές από τους πολίτες, των οποίων η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ζητά ενημέρωση αλλά και συνεργασία. Πάγωμα πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία ζήτησε η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, προκειμένου να θεσπιστεί άμεσα νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Το νομοσχέδιο Σταθάκη, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στους δανειστές, περιλαμβάνει σειρά κριτηρίων και προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι διανεολήπτες προκειμένου να διασώζουν την κύρια ή τη μοναδική τους κατοικία από το σφυρί. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας αφορά τους ιδιοκτήτες που δανείστηκαν για την απόκτηση σπιτιού και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του έναντι των τραπεζών, με αποτέλεσμα να έχουν λάβει ειδοποιητήρια για την έναρξη των διαδικασιών πληστηριασμού. Με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομίας αποκλείονται μπαταξίδες, καθώς τίθενται αυστηρά εισοδηματικά και προσωπικά όρια για την υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα πρέπει να καταβάλουν και μηνιαία δόση προς τις τράπεζες, η οποία να υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κ. Σταθάκη, προβλέπεται το πάγωμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015 υπό προϋποθέσεις. Όπως είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Επίσης, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και το σύνολο της κινητής αλλά και ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας, να μην ξεπερνά τις 270.000. Σε αυτό το ποσό υπολογίζονται και οι τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 15.000 ευρώ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ακολουθούν τα Info News.
είμαστε στο 2015, μιλάμε για αναδιάρθρωση και για βελτίωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, όταν έπρεπε να είχε γίνει από τη δεκαετία του 80 αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαίο. Υπάρχει κόστος, θέλετε πολιτικό, στην αρχή κάποιο κοινωνικό, αλλά επειδή όμως η συνέχεια του κράτους είναι μακροπρόθεσμη και δεν κοιτάμε μόνο μοιοπικά τι θα γίνει στους επόμενους 6 μήνες ή ένα χρόνο, πρέπει αυτό το αγκάθι να φύγει από τα πλευρά της ελληνικής οικονομίας. Τα capital controls, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Είναι κάτι το οποίο μας δυσαρεστεί όλους, μας δυσκολεύει τις ζωές όλων μας και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως εκεί δηλαδή. Πάντως, τα βλέμματα όλων μας είναι στραμμένα με τις τραπεζικές εξελίξεις και τι θα γίνει με τις ανακεφαλοποιήσεις. Πάμε στην Αμαλία Τιγκάτζου αμέσως για να δούμε τι περιλαμβάνει η κοινοτική οδηγία για το bail-in. Κάτι που τις προηγούμενες εβδομάδες δεν τολμούσαμε καν να πούμε, τώρα είναι γεγονός. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Αμαλία. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Αναλυτικό το ρεπορτάζ κάθε μέρα. Ακριβώς. Τις επάλξεις. Αύριο λοιπόν ψηφίζεται στο πολυνομοσχέδιο. Υπάρχει και η οδηγία, κοινοτική οδηγία για το διάσωση των ελληνικών τραπεζών και πώς αυτή ουσιαστικά υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση Ελλάδα την κοινοτική οδηγία, ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία για τη διάσωση των τραπεζών. Που πώς θα γίνονται πλέον οι διασώσεις τραπεζών ή οι ανακεφαλαιοποιήσεις. Θα πρέπει τα περισσότερα χρήματα να βάλουν καταρχήν οι ιδιώτες μέτοχοι, μετά οι ομολογιούχοι και τελευταία οι καταθέτες. Να το πω λοιπόν απλά. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν χρειαστούν να διασωθεί μια τράπεζα ή να ενισχυθεί κεφαλαιακά, θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι μέτοχοι της τράπεζας, οι ιδιώτες μέτοχοι. Εάν δεν συγκεντρωθεί το ποσό, τότε πηγαίνουμε στους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, μετά στους ομολογιούχους πλήρους εξασφάλισης και τελευταίους στους καταθέτες. Όμως, καθώς υιοθετούμε την κοινοτική οδηγία για τον Μπελίνη, σημαίνει ότι οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες. Βεβαίως, το θέμα είναι πώς θα. Συγγνώμη, να το τονίσουμε αυτό γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, Αμαλία μου. Ναι. Δηλαδή, ναι. Όταν λέμε για καταθέσεις από 100.000 ευρώ και άνω, εννοούμε για την κάθε τράπεζα ξεχωριστά και για κάθε πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά. Σωστά, πολύ σωστά. Να την κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, γιατί ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Ναι, ακριβώς. Αυτό θα ψηφιστεί αύριο. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται νόμος του κράτους. Άρα, οι καταθέτες, εκτός απρόπτου, αν κάποια τράπεζα χρειαστεί κάτι άλλο, μια άλλη διαδικασία, είναι προστατευμένοι από 100.000 μέχρι 100.000. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σου πω ότι πραγματικά οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι στις ανακεφαλαιοποιήσεις. Θα υποστούν φοβερή ζημία, θα δουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους ενός τραπεζικής μετοχής να εξαϊλώνεται. Είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας σημείωση του χρηματιστηρίου dilution. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθαρά καλή εξέλιξη. Ήδη έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές οι τράπεζες, ήδη έχουν πληρώσει οι παλαιοί μέτοχοι, θα το ξανακάνουν. Να δούμε πώς θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν και πόσα λεφτά θα χρειαστούν οι τράπεζες. Να σου πω ότι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσει ένα ποσό, υπολογίζεται 7 και φτάνει στα 12 δις που θα χρειαστούν οι τράπεζες για τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Αυτά τα 25 δις, Αμαλία, που περιμέναμε, που λέγαμε ότι θα σώσουν τις τράπεζες, ότι δεν θα χρειαστεί πλέον να βάλουν βαθιά στην τσέπη το χέρι οι ομολογιούχοι ή ακόμα και όσοι έχουν μετοχές, μεγαλομέτοχοι λοιπόν των τραπεζών. Τι συμβαίνει με αυτά τα 25 δις που τα περιμέναμε πώς και το συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Λοιπόν, κοίτα να δεις, θα δοθεί ένα ποσό, βεβαίως τα 25 δις θα δοθούν από το γνωστό αυτό το επενδυτικό ταμείο που θα δημιουργηθεί και θα βάλουν οι τράπεζες και assets εκεί, ως να πω ενέχειρα έτσι να το πω λαϊκά. Από εκεί πέρα όμως, πρωτίστως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών περιλαμβάνει αυξήσεις κεφαλαίου. Είτε έμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις όπως είναι πωλήσεις θηγατρικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, είναι τα περίφημα σημικά που λέμε. Και από εκεί πέρα βγαίνουμε στις αγορές και ζητάμε από τους ιδιώτες επενδυτές χρήματα, κεφάλαια. Έτσι γίνονται αυξήσεις κεφαλαίου. Γι' αυτό δεν ήσουν και πολύ χαρούμενοι τις προηγούμενες εβδομάδες όταν λέγαμε για αυτά τα 25 δις και μου έλεγες περίμενε να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει η κοιά. Φυσικά. Γιατί να σου πω κάτι, σε ποιο κλίμα θα βγουν να ζητήσουν κεφάλαια οι τράπεζες από τις αγορές, ποιοι ιδιώτες επενδυτές και ξένα χαρτοφυλάκια θα μπουν στις αυξήσεις κεφαλαίου σε τέτοιο κλίμα και πότε θα λειτουργήσει η αγορά. Και μια αγορά που όταν λειτουργήσει, ενώ ένα ελληνικό χρηματιστήριο για να καταλαβαίνόμαστε, θα είναι μια τελείως διαφορετική αγορά. Μια αγορά που ο όγκος και η τζίρη θα είναι χαμηλή, με παίκτες που θα παίζουν θα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Μια αγορά που θα πρέπει να αφομοιώσει τα σοκ του προηγούμενου διαστήματος, με την ύφεση στο 4%, με τις τράπεζες να βρίσκονται στη διαδικασία αυξήσεων κεφαλαίου. Εμείς που ξέρουμε την αγορά τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που υπήρξαν αυξήσεις κεφαλαίου, ήδη υπήρξαν φαινόμενα άκρατης κερδοσκοπίας. Ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς μελετά κερδοσκοπικές κινήσεις για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών την άνοιξη του 2014 και ήδη έχει επιβάλει πρόστιμα. Φαντάζεσαι τι θα γίνει. Γι' αυτό λέω θέλει πάρα πολύ.
οι χρηματιστηριακές αρχές όλες θα πρέπει όταν ξεκινήσει το χρηματιστήριο να επαγρυπνούν, να βλέπουν ακριβώς τι κινήσεις γίνονται, γιατί σε μια ρηχή αγορά όπως η ελληνική που θα γίνει ακόμα πιο ρηχή, η κερδοσκοπία θα δίνει και θα παίρνει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό και σήμερα ρεπορτάζ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ο Στάσης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, είναι εδώ να δώσει λύσεις και απαντήσεις. Τι θα γίνει, πότε θα βγούμε σύνταξη. Έχουμε τα κριτήρια για να βγούμε. Ποιοι θίγονται από τα νέα μέτρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πιστή στο ραντεβού μας, έτσι το μάθατε. Κάθε απόγευμα υπάρχει λύση, κάθε μεσημέρι πλέον υπάρχει λύση από τη μία μέχρι τις δύο. Ο Στάσης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος, δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη μία. Πάντα με χαμόγελα όμως. Πάντα. Εσείς μου το προσφέρετε το χαμόγελο. Παρόλο που δεν λέμε ευχάριστες ειδήσεις, λέμε όμως. Ενίοτε λέμε και δυσάρεστα. Λέμε την πραγματικότητα. Λέμε την πραγματικότητα όμως. Είναι η μοναδική εκπομπή που μαθαίνετε πρώτη, πιστέψτε μας πρώτη. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ό,τι έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή, είτε αφορά τα φοροτεχνικά, είτε αφορά το ασφαλιστικό, επιβεβαιωνόμαστε, είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, πριν από όλους. Ο κύριος Γιώργος, πάντα δίνουμε προτεραιότητα στους τηλεθέτες, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ήδη έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τηλέφωνα. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Ναι, πείτε μας. Ήθελα να ρωτήσω, είμαι αναπήρως συνταξιούχος του ΙΚΑ. Λοιπόν, είμαι ανάπηρος συνταξιούχος του ΙΚΑ. Χαμηλώστε παρακαλώ πολύ την τηλεόρασή σας μόνο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Παίρνω μια βασική σύνταξη 420 ευρώ, είναι το ΙΚΑΣ. Άλλα 230 πάω στα 650. Και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να εργαστώ κάπου, γιατί αυτά δεν μου φτάνουν προφανώς. Προσέξτε. Το να εργαστείτε είναι μια δυνατότητα. Απλά θα πρέπει από τα μεροκάματα τα οποία θα κάνετε, για να το πω απλά, θα πρέπει να μην προκύπτει ότι αποκερδαίνεται όσα κερδίζει ένας υγιής, καθόλου, να το μέσα εισαγωγικά, κανονικός για εργασία άνθρωπος. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδεικνύετε ότι ο μέσος εργαζόμενος, σαν μέσος εργαζόμενος, εσείς θα αποκερδίνετε λιγότερο από το μέσο εργαζόμενο. Άρα, είναι λίγο μια παγίδα. Θέλει μεγάλη προσοχή για το πόσες μέρες εργασίας. Δηλαδή, να το πούμε να απλά για να το καταλάβει, Στάθη μου. Σε περίπτωση λοιπόν που. Πόσο είναι, 35 ευρώ, νομίζω. Ακριβώς. Εκείνος πρέπει να είναι κάτω από τα 35, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, να είναι κάτω, να αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να κερδίζει τα ίδια με τον μέσο εργαζόμενο. Το καταλάβατε, κύριε Γιώργο, αυτό? Ναι, σαφές. Είναι επιμέρους ρύθμιση. Μάλιστα. Να πω το εξής. Να πω και κάτι που αφορά εσάς. Το ότι παίρνετε το βασικό ποσό, για εσάς που το ήδη παίρνετε δεν αλλάζει. Να πούμε όμως ότι τα κατώτατα όρια για την γύρα του, τη θανάτου και την αναπηρίας, για όσους έχουν καταθέσει από πρώτη εβδόμου και μετά, δεν ισχύουν και το παίρνουν το τμήμα αυτό στα 67 τους. Τώρα λαμβάνουν μόνο το τμήμα των εισφορών. Εσάς δεν σας αφορά, το λέω επ' ευκαιρίας. Έχω πάει από το 2006. Ναι, το λέει επ' ευκαιρίας γι' αυτό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω σημειώσει 5 πολύ βασικές αλλαγές. Πρώτα στου τηλεθεατέ. Είμαι η Σταυρούλα και γεννήθηκα 24/11 του 1996. Όχι. Ναι. Περίμενε. Είμαι η Σταυρούλα και γεννήθηκα 24/11 του 96. Έχω 5.000 σύνολο, τα 4.000 είναι βαρέα. Απλά μου φαίνονται πολλά, Στάθη μου. Ναι, και μάλλον εννοεί ότι έχει τέκνο γεννηθέν το 96, το οποίο ενηλικιώθηκε το 2014. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα, αν και μου φαίνεται λάθος διατυπωμένο. Μήπως το 61. Μπορεί. Γιατί γράφει 24/11/961. Αυτό είναι. Μάλλον θα εννοεί το 61. Γιατί έχει και τελεία. Μπράβο, στο 6,1. Συγγνώμη, προσπαθώ κι εγώ λίγο να καταλάβω για την κυρία Σταυρούλα. Κυρία Σταυρούλα μου, μάλλον θα είσαστε γεννηθείς, γιατί διαφορετικά δεν μου βγαίνανε τα όρια. Το 61. Έχω 5.000 σύνολο, τα 4.000 είναι βαρέα, τα κλείδωσα το 2010. Τι ισχύει για μένα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, προσπαθώντας να το αποκρυπτογραφήσουμε, θεωρώ ότι έχει κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010. Για να φύγει στα 55 της σε πλήρη σύνταξη με μία εξαγορά ή σε κάθε περίπτωση στα 56 της, αν στα 55 δεν μπορεί να τα συμπληρώσει. Στα 56 με πλήρη.
Βεβαίως, αν εγεννηθήσα το 1961, είναι 54 ετών τώρα. Ναι. Δεν έχει το όριο ηλικίας, άρα δεν έχει θεμελιωμένο δικαίωμα. Οπότε θεωρώ με επιφύλαξη ότι θα προστεθούν δύο εξάμηνα για τα δύο χρόνια που υπολείπονται. Άρα αντί για 56, θα πάει στα 57 της για πλήρη σύνταξη με τη διάταξη των βαρέων. Λοιπόν, να πούμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που θα αναφέρουμε, περιμέναμε, θα ψηφιστούν τον Αύγουστο τελικά. Ναι, λοιπόν, δεν ήταν εντός των ημερών, περιμέναμε αύριο. Των ημερών, αλλά το κομμάτι που αφορά τα όρια ηλικίας, το ποσοστό μείωσης μετατίθεται για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Υπήρχε και μία αντίθεση ότι ισχύει για τις πρόορες συντάξεις. Οπότε, ναι. Οπότε πάμε λοιπόν για τον Αύγουστο. Και το πιο σκληρό ίσως όλο το πακέτο θα πάει τον Αύγουστο. Ναι, αλλά εμείς μας έχεις προειδοποιήσει για το τι περιμένουμε, έτσι, Σοφία. Έχουμε μας το έχεις πει. Εσύ το έχεις πει στο δελτίο. Ο Στάθης το έχει πει. Λοιπόν, να πούμε ένα σημείο, γιατί έχουμε την κυρία Καλλιό που περιμένει για να βγει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώτο σημείο, από 1η Ιουλίου του 2015 αυξάνονται οι φορές. Έχουμε 4 έως 6% σε κύριες και επικουρικές. Κράτηση για το κλάδο ασθενείας, στις κύριες από 4 πάει σε 6%. Από 1η Ιουλίου. Από 1η Ιουλίου και στις επικουρικές 6%. Αυτό συνεπάγεται μία μείωση σημαντική και των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, η οποία προστίθεται στις μειώσεις που έχουν ήδη συντελεστεί. Εγώ πάντως δεν έχω να περιμένω τίποτα τον Αύγουστο, ούτε η Σοφία έχει, γιατί τα ξέρουμε από εδώ πέρα και δύο μήνες πριν. Τα λέμε εδώ. Δεν επιβιαζόμαστε. Να καλησπερίσουμε την κυρία Καλλιόπη. Ναι, ναι, γεια σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον εργατολόγο. Ο κύριος Χρυστοδουλέλης σας ακούει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο σύζυγος είχε καταθέσει τις 10-15 Ιανουαρίου του 2015. Μάλιστα. Έχει προχωρήσει, από ό,τι μας είπε ο λογιστής, στις ερωτήσεις που κάναμε, αλλά λέει τώρα για να προχωρήσει η σύνταξή του να βγει, χρειάζονται μια υπεύθυνη δήλωση που να παραδέχεται τη μείωση. Αυτή τη μείωση που φαίνεται προφανώς έχει σκοντάψει και δεν προχωράει η σύνταξη πιο πέρα. Σας έχει... Εμείς αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε, γιατί νομίζουμε ότι κάπου θα δεσμευτούμε. Θα πω το εξής. Με τροπολογία που πέρασε την προηγούμενη Τετάρτη το βράδυ, όσοι έχουν καταθέσει, ισχύει για όλους αναδρομικά, από 1η-1η του 2015 και εξής, θα έχουν το νέο τρόπο υπολογισμού που έχει ήδη ψηφιστεί με το νόμο 3863 του 10 και ήταν απλά στον πάγο. Στην πράξη τώρα εφαρμόζεται αυτό, μάλιστα με πιάνεται εξαπίνηση. Δηλαδή ότι τόσο γρήγορα το ΙΚΑ ζητάει υπεύθυνη δήλωση. Γιατί σας λέω ότι πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κάνετε την υπεύθυνη δήλωση για να προχωρήσει η σύνταξή σας, συμπληρώνοντας το τέλος με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Να σας πω, εάν εμείς κάνουμε την αίτηση, γιατί είχαμε πει για την πρόορη, αυτή την έναντι. Ναι. Να πάρει αυτό ο σύζυγος τώρα, να μην δεσμευτούμε με αυτή την υπεύθυνη δήλωση και όταν βγει κανονική του με δύο χρόνια. Προσέξτε. Μήπως είναι αυτό πιο σωστό. Ούτως ή άλλως η πρόορη, προσωρινή σύνταξη, όχι πρόορη, προσωρινή σύνταξη, βγαίνει στους δύο μήνες και έχετε δικαίωμα να το κάνετε. Είτε όμως τηθείτε προσωρινής είτε οριστικής συντάξεως, πρέπει να εφαρμοστεί ένας τρόπος υπολογισμού. Εφόσον λοιπόν πέρασε η τροπολογία αυτή, σας λέω ότι αναδρομικά ισχύει και για εσάς ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού. Θα προτιμούσα να κάνετε την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία στο τέλος θα προσθέτετε με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, για να προχωρήσει η αίτηση ταξιοδότησής σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγετε από ό,τι λέει ο κύριος Χρυστοδουλέλης. Οπότε θα συμπληρώσετε απλά αυτό που σας λέει, έτσι ώστε να είσαστε κι εσείς κατοχυρωμένοι για να μην φοβάστε. Να προχωρήσει η διαδικασία γραφειοκρατικά. Ναι, αυτό το τελευταίο στην υπεύθυνη δήλωση, αυτό που θα κάνουμε στο τέλος. Με επιφύλαξη, σημειώστε, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός. Αυτό, ξαναλέω, δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι κάτι σημαντικό. Απλά για να είστε κι εσείς κατοχυρωμένοι σε περίπτωση που θελήσετε να προσφύγετε έναντι της νέας τροπολογίας, η οποία σας έπιασε εξαπίνης αναδρομικά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κοιτάξτε με, δείτε, εγώ είμαι 63 χρονών, έχω γεννηθεί το 1952. Έχω 1952. Να βάλω το τελευταίο ένσημα που έβαλα ήταν το 2009, 31-12-9. Το μεταξύ θέλω να σας πω, έχω 5 χρόνια στον ΑΤ. Έχω 5 χρόνια ΙΚΑ και 29 χρόνια ΤΕΒΕ. 39 χρόνια σύνολο. Δηλαδή σύνολο λέει 39 χρόνια. Είναι παράλληλα ή είναι διαδοχικά, σταματάει ο ένας φορέας και ξεκινάει ο άλλος. Όχι. Στον ΑΤ είναι από το 68 έως το 72, από το 75 είναι στο ΙΚΑ τα 5 χρόνια. Και από το 80 έως το 2009 είναι στο ΤΕΒΕ. Τελευταίος φορέας λοιπόν το ΤΕΒΕ. Ήταν το ΤΕΒΕ, ναι. Και είστε αυτή τη στιγμή 63 χρονών. 62 χρονών. Εσείς λοιπόν έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχετε τόσο τα αιτία ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας. Επομένως, με βάση αυτό το οποίο προβλεπόταν στο προσχέδιο,
και στη συνέχεια απαλήφθηκε και όπως σας είπα θα κατατεθεί σαν πακέτο μέτρων τον Αύγουστο. Εσείς διασωζόσασταν. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε παρέμβαση στο δικό σας εξοδοτικό καθεστώς. Ξέρετε, γιατί σας πω, επειδή σας ακούω για 40 χρόνια και τέτοια. Εντάξει, δεν τα κατέθεσα από το 10 και όταν μπορούσα να τα καταθέσω. Γιατί άρρωσα, είχα πέρασει ένα σοβαρό πρόβλημα καρκίνου. Περαστικά λοιπόν, σας εύχομαι και κατά δεύτερον, σας ξαναλέω ότι από τη στιγμή που έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα, δεν βλέπω ότι θα υπάρχει. Το ένσημά μου είναι 10.800 όλα μαζί μέρες ασφάλειας. Να, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ είναι 10.850. Με σημασία έχει πότε μαζί και με πλασματικό χρόνο συμπληρώνετε τα 10.500. Αυτό έχει διδελεστεί αρκετά νωρίς, τουλάχιστον το 2012. Άρα έχετε και κατοχυρωμένο και θεμελιωμένο. Από το 10 και μετά δεν είχα καμία ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι ανασφάλιστος. Δεν έχει σημασία αν είχατε ασφάλιση. Αν μαζί με πλασματικά χρόνια συμπληρώνετε τον απαραίτητο αριθμό χρόνων ασφάλισης. Σε κάθε δεν περίπτωση. Μπορώ να καταθέσω κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε για να περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή. 36 του 2015 χορηγείται σε όλους η σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλούμενες εισφορές. Ναι, και αυτό αφορά, Σοφία μου, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Ακριβώς. Αφορά το κατώτατο όριο σύνταξης. Δηλαδή, ναι, δεν φορά αφορά όλους, γιατί όρια, σωστά κάνει και το διευκρινίζει. Γιατί είναι εξωβιωτικό κόσμο. Το μπλέκει με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Ναι, ναι, και νομίζω ότι όλοι θα πάρουμε 360 ευρώ. Δεν ξέρουμε για τον νέο τρόπο υπολογισμού σε πολύ λίγο. Θα σου πω ταυτόχρονα για να κερδίσουμε και χρόνο. Λοιπόν, από 1η-1η του 2015 ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού, που είναι ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού που οδηγεί μεσοσταθμικά σε μείωση 20 με 60 ευρώ στη σύνταξη. Όχι κάτι τόσο το φοβερό. Βεβαίως μείωση. Κατά δεύτερον, αυτό που αναφέρεις με τα κατώτατα όρια, κάποιος ο οποίος δικαιούταν τα κατώτατα όρια σύνταξης, γύρατος, αναπηρίας ή θανάτου, θα λάβει και έχει καταθέσει μετά την 1η εβδόμου του 2015, θα λάβει το κατώτατο όριο που δικαιούται στα 67 και νωρίτερα θα πάρει μόνο το κομμάτι των τρεχουσών εισφορών. Συνεπακόλουθο είναι ότι όσοι ήταν στα χαμηλά όρια, θίγονται από αυτό το μέτρο που ισχύει από 1η-7η του 2015. Ο νέος τρόπος υπολογισμού από 1η-1η του 2015 αναδρομικά. Τώρα είδες τι μου κάνει η Σοφία. Δηλαδή τα όρη μας απίσανε. Δεν υπάρχει όριμα. Τελείωσε. Ακόμα και τα θεμελιωμένα λοιπόν θίγονται. Ακόμα και τα θεμελιωμένα που λέγαμε ότι υπάρχει μια περίπτωση. Μπράβο. Φοβόμασταν πάντα βέβαια με το Στάθη και δεν το λέγαμε. Και τώρα λοιπόν το λέμε. Ακόμα και τα θεμελιωμένα. Βέβαια από πότε τα θεμελιωμένα. Θα σου πω. Τα θεμελιωμένα θίγονται σε κάθε περίπτωση και είναι συντελεσθέν γεγονός από 1η-1η του 2015 ως προς τον τρόπο υπολογισμού. Ακριβώς. Τα όρια ηλικίας συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι διασφαλίζονται όσοι έχουν και το όριο ηλικίας και σε κάθε περίπτωση η μεταβατικότητα θα είναι εξάμηνο για κάθε έτος. Δεν το γλιτώνουμε το εξάμηνο, έτσι το είπαμε. Ακόμα και σε αυτούς που έχουν θεμελιώσει. Λοιπόν, πάμε, ο κύριος Σταύρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Σταύρος. Ακούω. Ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε κι εμείς. Μάλιστα. Για πέστε μου. Την ερώτησή σας, κύριε Σταύρο. Α, ναι. Λοιπόν, είμαι ακριβώς 60 και μισό. Ναι. 60 και μισό. Γεννημένος το 1955 το Φεβρουάριο, 4 Φεβρουαρίου. Έχω 29 και μισό χρόνια ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ συνεχόμενα. Ναι. Πότε μπορώ να καταθέσω χαρτιά? Έχετε ΙΚΑ καθόλου ή άλλο φορέα ασφάλισης? Όχι, ΙΚΑ δεν έχω, μόνο ΤΕΒΕ. Στα 62 σας με 40 χρόνια ασφάλισης, το οποίο προβλέπεται ήδη με τον νόμο 4093 του 12, αυτό ισχύει για σας, 62 αρκεί να έχετε και 40 χρόνια ασφάλισης μαζί με 7 πλασματικά που δικαιούστε και με την επιφύλαξη της προσθήκης εξαμήνων, διότι αυτή τη στιγμή σας υπολείπεται 1,5 χρόνος μέχρι το όριο των 62. Άρα, σε περίπτωση που τον Αύγουστο εφαρμοστεί αυτό το οποίο ακούγεται, τότε θα έχετε προσθήκη 3 εξαμήνων. Μου επιτρέψεις να πω ότι σε εφαρμοστεί, Εφαρμοστική, ωραία. Ένα εξάμηνο. Δηλαδή συν ένα εξάμηνο. Κύριε Σταύρο. Εγώ δηλαδή για να πάρω τη σύνταξη, να καταθέσω, πότε θα τα καταθέσω? Μέχρι το τώρα με τα τωρινά δεδομένα, με τα τωρινά δεδομένα στα 62 σας με 40 χρόνια ασφάλισης. Ναι, στα 62 μου δεν έχω όμως 40 χρόνια. Ένα λεπτό. Αναγκαστικά όποτε τα συμπληρώνετε τότε και περαιτέρω σε όριο ηλικίας. Ούτως ή άλλως όμως υπάρχει κίνδυνος να μην διατηρηθεί το 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, αν και είναι γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και έχει την χάνει προστασίας, και να σας προσθεθούν εξάμηνα. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση. Το νωρίτερο που μπορείτε να βγείτε είναι 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Εννοείται ότι αν στα 62 δεν έχετε τα 40 χρόνια ασφάλισης, δεν βγαίνετε. Εννοείται όποτε σε όποιο όριο ακριβώς τα 40. Α, μάλιστα. Όποτε δηλαδή, συμπληρώσετε 40 χρόνια και είσαστε τουλάχιστον 62, μπορείτε να πάτε να καταθέσετε τα 40 χρόνια ασφάλισης μαζί με πλασματικά πάντα, έτσι. Α, μάλιστα.
Γιατί ρώτησα κάποιον, εν πάση περιπτώσει, λέει στα 64 σου θα πάρει. Καλά, δεν αν, αν τα 40 χρόνια ασφάλιση μαζί με πλασματικά τα συμπληρώνετε στα 64, ναι, τότε πρακτικά ναι. 44 χρόνια ασφάλιση έχει στα 64. Εγώ σα αναφέρω την ναι, διάταξη ναι, ναι, ναι. Και μεταβατικά το πώ κινείστε, ξέρετε εσεί με βάση τα χρόνια ασφάλιση που έχετε. Μάλιστα, εντάξει. 40 χρόνια πρέπει να έχετε όμω. Σα ευχαριστούμε πολύ. 40 χρόνια στα 64 βγαίνει. Με τα πλασματικά. Στου στρατού και τα παιδιά που έχω. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε ευχαριστώ Σταύρο. Πολύ, ναι, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος. Η κυρία Δημήτρα. Α, Δημήτρα, συγγνώμη. Κυρία Δημήτρα. Σοφία, σωστά. Καλησπέρα σας, κυρία Δημήτρα. Έπεσε γραμμή. Πάμε στο 580. Καλησπέρα, είμαι μητέρα με ανήλικο παιδί στο δημόσιο. Έχω κλείσει 25 ετία το 2010. Έχω 32 χρόνια και είμαι 51 ετών. Αν φύγω τώρα, θα πάρω πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και θα έχω αύξηση χρόνου. Ευχαριστώ μας λέει, εμείς ευχαριστούμε με το 580. Λοιπόν, καταρχήν, εκείνη έχει και το όριο ηλικίας, δηλαδή είναι άνω των 50, οπότε θεωρητικά θα έπρεπε να μην θυγεί ούτε με την προσθήκη εξαμήνων. Όμως υπάρχει κίνδυνος να προσθεθεί εξάμηνο. Έχει βέβαια και ένα χρόνο που υπερβαίνει τα 50, άρα προστατεύεται. Τώρα, όσον αφορά ο νέος τρόπος υπολογισμού, αναδρομικά από 1η-1η-15 θίγει όλους όσους καταθέτουν, επομένως θα την επηρεάσει. Η σύνταξή της στο δημόσιο, η διάταξη της μητέρας ανηλίκου με την 25 ετία οικία μου στο δημόσιο, είναι πλήρη σύνταξη, δεν είναι μειωμένη. Ακριβώς. Άρα, τα τωρινά δεδομένα θα είναι σίγουρα, όχι με τα τωρινά, θα είναι σίγουρα πλήρης. Από εκεί και πέρα, είδομεν με το ασφαλιστικό που θα κατατεθεί τον Αύγουστο. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Απαραίτητο για όλους εμάς να πάρουμε μία να αισθανθούμε λίγο νερό και επιστρέφουμε για να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις μαζί με τη Σοφία και τον Στάθη Χριστοδουλέλη. Όπως είπαμε κυρίες και κύριοι και στην αρχή της εκπομπής έχω εδώ πέρα τον Στάθη Χριστοδουλέλη, τον εργατολόγο μας και είπαμε ότι τα όρημα, ακόμα και τα όρημα λοιπόν τα θεμελιωμένα που είχαμε πει δεν θίγονται τα θεμελιωμένα, μόνο τα κατοχυρωμένα. Τώρα θίγονται όλα λοιπόν και θίγονται Σοφία όπως πολύ σωστά. Έβγαλε και το σκονάκι μου, Στάθη, βλέπεις. Μέσα σε όλη τη συζήτηση που κάνουμε, βγάζω και το σκονάκι και λέμε τα σημεία τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθετές μας. Έχουμε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2016 μέχρι το 2022. Πάντως να τονίσουμε ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως 30 Ιουνίου του 2015 δεν θίγονται. Αυτό υπήρχε στο προσχέδιο. Το απαλείψανε, ήταν να κατατεθεί αύριο. Θα πάει για τον Αύγουστο, θα μετατεθεί και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, γιατί είναι ένα δύσκολο μέτρο σε κάθε περίπτωση. Αλλά όσοι έχουν και το όριο ηλικίας μέχρι 36 του 15, δεν προκύπτει. Άμα δεν ήσουν τόσο καλός όμως και άμα δεν τα ήξερες όλα αυτά, θα σου έλεγα ότι θα μείνεις εδώ πέρα μαζί μας και τον Αύγουστο που κατατίθεται απλά, επειδή ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό την γλιτώνεις τώρα με δύο εβδομάδες, μία με δύο. Έχουμε ήδη ενημερώσει τους τηλεθεατές μας. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και η Κία, να πούμε ότι θεμελιωμένα δικαιώματα ως προς τον τρόπο υπολογισμού έχουν θυγεί ήδη αναδρομικά από 1η-1η-15. Άρα για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις καφ-σκαφ. Τα σίκα-σίκα. Για να πούμε και το νέο, γιατί δεν με άφησε πριν η Ευδοκία, γιατί μου λέει γρήγορα στους τηλεθεατές, όσο έχουμε λίγο χρόνο μπορούμε να τονίσουμε αυτό το σημείο, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού με βάση το νόμο 3863 κάθετος του 2010 και νόμου 3865 κάθετος του 2010, από 1η-1η του 2015, είναι αυτός, με αποτέλεσμα να έχουμε μία μείωση από 0,5 έως 3% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1η-1η. Μεσοσταθμικά είναι 20 με 60 ευρώ από υπολογισμούς. Από το, αυτό το 0,5 έως 3%. Ακριβώς. Να πούμε ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού. Το κομμάτι μέχρι το 2010 με το παλιό τρόπο που υπολογιζόταν μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα τα χρόνια από το 2011 και μετά με ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε ήδη ψηφιστεί, είχε παγώσει από την κυβέρνηση. Όμως το ΙΚΑ, επί παραδείγματι, τις αποφάσεις που έβγαζε μέχρι τώρα, τις έβγαζε με την επιφύλαξη αναπροσαρμογής με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού. Μάλιστα. Άρα ήταν κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Το είχαμε πει πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή και στο SK News το είχαμε γράψει όλα αυτά. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται. Ποιοι δεν θίγονται από όλα αυτά. Γιατί έχουμε πει ποιοι θίγονται. Δυστυχώς οι περισσότεροι θίγομαστε από αυτό. Πάμε να δούμε ποιοι δεν θίγονται. Ποιοι δεν κινδυνεύουν στα κάθε περίπτωση, κυρία μου, όσον αφορά τόσο τον τρόπο υπολογισμού όσο και τα όρια ηλικίας, κάποιος ο οποίος έχει καταθέσει για σύνταξη, είτε την έχει πάρει είτε όχι, μέχρι 31/12/2014, δεν θα έχει καμία μεταβολή. Ναι. Μπράβο. Τώρα, πάμε στο 15.
Κάποιος ο οποίος έχει καταθέσει μετά την 1η-1η του 2015, ως προς τον τρόπο υπολογισμού θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού, ακόμα και αν είναι εκκρεμής η αίτησή του ή αν ήδη έχει λάβει την προσωρινή του. Αν τώρα έχεις καταθέσει και μετά την 1η-7η του 2015, τότε, αν δικαιούσε τα κατώτατα όρια γύρατος θανάτου ή αναπηρίας, δυστυχώς το κομμάτι της προνοιακής σύνταξης, το 486 για το ΕΙΚΑ, πάει στα 67 και τώρα λαμβάνεις μόνο το κομμάτι των εισφορών. Και αν έχεις, τουλάχιστον με αυτό το οποίο υπήρχε στο προσχέδιο και γνωρίζουμε ότι θα ψηφιστεί τον Αύγουστο, αν έχεις το όριο ηλικίας μέχρι 36 του 2015, τότε δεν σε αφορά η μετάβαση με την προσθήκη εξαμήνου από εκεί και πέρα. Και άμα το έχεις μία μέρα μετά. Και άμα το έχεις μειωμένο είναι ένα άλλο θέμα. Και μία μέρα μετά. Είπες ακριβώς αυτό. Πώς επηρεάζεται δηλαδή. Η λογική είναι ότι. Παίρνουμε ένα εξάμηνο. Μπράβο, παίρνουμε ένα εξάμηνο. Δηλαδή, αν συμπληρώνεις το όριο ηλικίας τον Αύγουστο έτσι. Του 2015, τότε και καταθέσεις θα φας ένα εξάμηνο. Θα σου προσθεθεί ένα εξάμηνο. Αν το συμπληρώνεις το 2016, σου προσθέτει 2 εξάμηνα, ένας χρόνος. Και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Αυτή κάθε χρόνο λοιπόν και ένα εξάμηνο παραπάνω. Και για το εξάμηνο αυτό προστίθεται ακόμα ένα εξάμηνο. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να ενημερώνουμε τι γίνεται με αυτά τα εξάμηνα. Ο κύριος Θανάσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Ακούμε κύριε Θανάση. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Είμαι ασφαλισμένος από το 1973. Mm-hmm. Έχω αυτή τη στιγμή 40 χρόνια ένσημα. Μάλιστα. Μέσα ηλικία 55 χρονών. Ναι. Πότε βγαίνω στη σύνταξη? Έχετε βαρέα ένσημα? Όχι. Όχι. Επομένως λοιπόν έχω εσείς... ΙΚΑ και έχω και το ΤΣΕΙΠ. Ταμείο πρακτορείο. Ακριβώς. Τελευταίος φορέας ποιος είναι? Είναι το πρακτορείο εφημερίδων. Ωραία. Ετάπη μη έψιλον. Ναι, ναι. Μη έψιλον. Λοιπόν, εσείς λοιπόν έχετε κατοχυρώσει αυτή τη στιγμή για να αποχωρήσετε στο 58ο έτος ηλικίας σας. Δεν έχετε όμως το όριο ηλικίας, άρα πιθανολογώντας με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, για κάθε χρόνο που σας υπολείπετε, δηλαδή για τα 3 αυτά χρόνια, θα υπάρχει προσθήκη 3 εξαμήνων. Άρα με την επιφύλαξη να επαληθευτούμε... 18 μήνες. 18 μήνες, 1,5 χρόνος δηλαδή, 59,5. Μάλιστα. Εκεί πέρα που ήταν να βγείτε πιο νωρίς, θα βγείτε 59,5 σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδουλέλη. Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή τα 40 χρόνια τώρα, δηλαδή θα φτάσουμε 43-44 χρόνια δουλειάς. Προσέξτε με. Τα 40 χρόνια δεν πηγαίνουν μόνα τους, δηλαδή πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα όριο ηλικίας. Υπάρχει το 62 με 40. Αν θέλεις να βγεις νωρίτερα, τότε μπορείς από τα 58 και μετά. Κανονικά τώρα θα βγαίνετε στα 58. Όμως με αυτό το οποίο θα έλθει στην επιφάνεια τον Αύγουστο, θα έχουμε προσθήκη εξαμήνου. Επομένως, πρόβλεψη για 59,5. Το 62 με 40 χρόνια ασφάλισης είναι η διάταξη της 35 ετίας όπως λαμβάνει η χώρα με τα βατικά. Εσάς σας αφορά μάλιστα. Το 59,5 με τα τώρα προβλεπόμενα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος 1,5 χρόνος λοιπόν, έχει δίκιο. Είναι σημαντική, είναι πολύ σημαντική η προσθήκη. Και να πούμε ότι είναι σημαντική η προσθήκη και η αμοσυνόμωση. Βέβαια, βέβαια. Λόγω και της ανεργίας η οποία. Ακριβώς. Και το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Χαράλαμπος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι. Επίσης, να είστε καλά κύριε Χαράλαμπε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χριστοδουλέλη. Μάλιστα. Έχω γεννηθεί 14/8 του 1958. Mm-hmm. 57 λοιπόν κλείνουμε τώρα από τον Αύγουστο. Από τον Οκτώβριο του 1976 μέχρι και τέλος του 84. Έχω 4 έτη σπουδών και 24 μήνες στρατιωτικής θητείας. Ναι. Από το 1985 μέχρι και τον Οκτώβριο του 85 μέχρι το 90 έχω 5 χρόνια ΙΚΑ. Ναι. Κατόπιν 270 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας. Ωραία. Και από 1η Σεντεκάτου του 1991 μέχρι και τώρα έχω 31 δεκάτου του Οκτωβρίου αυτού του χρόνου θα κλείσω 24 χρόνια συνεχόμενα στον ΟΑΕ. 24 και 5, 29. Το αρχικό ναι. Το μεσοδιάστημα μου είπατε μόνο για σπουδές και στρατό. Δεν είχατε χρόνο ασφάλισης, σωστά? Όχι, όχι. Είχα όμως και 270 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας. Είναι πλασματικός χρόνος. Είναι πλασματικός αυτός, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Επομένως, εσείς, πραγματικό χρόνο ασφάλισης, δεν προλαβαίνετε να συμπληρώσετε 35 χρόνια το 2012 μαζί με 5 πλασματικά. Έχετε δεξαμενή πλασματικού χρόνου. Υπολείπεστε 2 ετών πραγματικών για να μπορούσατε να βγείτε με όρια ηλικίας που προβλέπει το 12. Άρα, για να μην τα πολυλογώ,
Βγαίνετε με τα τωρινά δεδομένα στα 62 σας με 40 χρόνια ασφάλιση. 40 χρόνια. Επειδή είναι, ένα λεπτάκι. Ναι. Επειδή είναι γενικό όριο ηλικία συνταξιοδότησης, όπως και το 67 με 15, θεωρώ ότι δεν θα θυγεί. Αν θυγεί, θα έχει την προσθήκη εξαμήνου. Όμως η αίσθησή μου είναι ότι το 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, επειδή έχει καθοριστεί ως γενικό όριο ηλικίας, δεν θα φυγεί. Άμα είναι η αίσθηση του Χρυστοδουλέλη, καταλαβαίνετε την εγγύηση. Αυτό σας λέει ότι δεν θα φυγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαραλαμπέ. Ο κύριος Θανάσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Εγώ έχω κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010. Ναι. Με 11 με 10% αίσθημα και 400 αίσθημα στρατού. 400 αίσθημα στρατού. Στρατού, ναι. Ναι. Και έχω καταθέσει για σύνταξη τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Πού με πιάνει αυτή καταρχήν, η αίσθηση του 15. Ένα λεπτάκι μόνο. Λέει. Καταρχήν, έχετε εξαγοράσει, έχετε κάνει ήδη αίτηση εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας. Ναι. Ωραία, γιατί έπρεπε, επειδή κατοχυρώνεται το 10, έπρεπε να την έχετε κάνει μέχρι 31 Δεκάτου του 13. Αν δεν το έχετε κάνει, πάτε με δεδομένα 11. Εσείς λοιπόν, εφόσον έχετε κάνει ήδη την αίτηση εξαγοράς, καταρχήν έχει βγει η σύνταξή σας. Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν δεν φύγεστε ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σας πιάνει όμως ο νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος οδηγεί σε μια μικρή μείωση της σύνταξής σας. Δηλαδή αυτό πώς γίνεται, δηλαδή, αφού δεν έχω αίσθημα. Μειώνεται το ποσοστό. Αλλάζει η εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού. Εφαρμόζεται ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού, ο οποίος μέχρι το 10 είναι ο παλιός. Από το 11 και μετά έχει άλλο συντελεστή, που οδηγεί σε μια μικρή μείωση της σύνταξής σας. Αυτό σας καταλαμβάνει αναδρομικά, δεδομένη της τροπολογίας που κατατέθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στη Βουλή μας. Ναι, δεν αλλά είναι κάτι. Εγώ δεν έχω αίσθημα. Τι είναι ότι δεν έχετε αίσθημα, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω από το 10 και μετά αίσθημα. Δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Δεν σας επηρεάζει αυτό. Έχει να κάνει με το πότε καταθέτουμε, δυστυχώς και παραλόγως τελείως, αλλά έχει να κάνει με το πότε καταθέσαμε αίτημα συνταξιοδότησης. Nice. Να αναφέρω ότι δεν συμφωνώ με αυτό, απλά σας λέω ότι ισχύει. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι ισχύει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση, για το τηλέφωνό σας. Σταθή, πρέπει να συζητήσουμε κάτι το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Ξέρεις τώρα με όλα αυτά που είχαν γίνει με τις τραπεζικές αργίες, με τα capital controls και μας το λένε και πολλοί τηλεθέτες. Γιατί οι τηλεθέτες δεν ασχολούνται μόνο με το ασφαλιστικό, ξέρεις. Εδώ πέρα μας ακούνε και πιο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς με όλη αυτή την αναμπουμπούλα, να το πούμε έτσι, χάσανε τις δουλειές τους. Τι θα γίνει λοιπόν. Για μένα είναι πιο σημαντικό και αυτό. Ακριβώς. Γιατί βασίζεται. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι λόγω της κατάστασης. Βρήκανε ευκαιρία, αδυνατούσαν πραγματικά οι επιχειρηματίες να πληρώσουν λόγω της τραπεζικής αργίας όλες αυτές τις μέρες. Τι δικαιώματα έχουν σταθεί, τι μπορούν να κάνουν τώρα για να όταν επιστρέψουν στις δουλειές τους. Να προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί πολλοί από αυτούς και προσχηματικά αλλά και για άλλους λόγους έχουν τεθεί σε αργία. Άρα έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας και να το καταγγείλουν ως παράνομο. Βεβαίως, πάντα αυτό έχει να κάνει σε συνεννόηση με τον εργοδότη και αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη η συνέχιση της εργασίας, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όμως, να μπει ένα φρένο στην τακτική αυτή. Βεβαίως έχουν πληγεί οι εργοδότες. Βεβαίως η πάυση των τραπεζικών εργασιών αυτή τη στιγμή δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας και σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το σύνηθες υποζύγιο να είναι ο εργαζόμενος κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή πάβεται, δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και είναι και κακό και για το σύστημά μας, διότι δεν καταβάλλονται εισφορές στο ΙΚΑΣ. Κάνουμε διπλό κακό. Ακριβώς. Η κυρία Δήμητρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε. Δεν ακούμε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Έχω γεννηθεί 25 Φεβρουαρίου το 1957. Ναι. Έχω 4.773 ΙΚΑ. Έχετε ξανά λίγο. Συγγνώμη, επαναλάβετε. Έχω 4.473 ΙΚΑ. Mm-hmm.
Και θέλω να ρωτήσω, θα την πάρω μειωμένη στα 62, αφού έχω κάνει αρχή από το Φεβρουάριο για 5 χρόνια από 100 ένσημα το χρόνο. Άρα, λοιπόν, και κολλάω ένσημα. Πάρα πολύ σωστά έχετε ενημερωθεί και έχετε πράξει τα δέοντα. Εσείς βγαίνετε σε σύνταξη με τα τωρινά δεδομένα στα 62 σας, αρκεί να έχετε τα 100 ένσημα ανά έτος την προηγούμενη πενταετία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μειωμένης. Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν τεθεί στο ασφαλιστικό μας σύστημα με τον νόμο 4093 του 12 ως εξής. Είτε 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε 62 μειωμένη με 15 και 67 πλήρη με 15. Επομένως, δεν θεωρώ και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα προκύψει μία άνοδος του ορίου ηλικίας για εσάς. Θα προσπαθήστε να τηρείτε τα 100 ένσημα έτος τα 5 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι τα 62. Και ευελπιστώ, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι στα 62 σας θα λάβετε κανονικά μειωμένη σύνταξη 30%. Εγγύηση. Ευχαριστώ. Ναι, ένα καλά. Άλλο να ρωτήσω. Ναι, πείτε μου. Έχω και άλλα 1200 τέβε που είχα μαγαζί, αλλά δεν τα έχω παρουσιάσει. Εκεί που πήγα ρώτησα, μου είπανε, ας πούμε, πάρε πρώτα το ΙΚΑ. Θα τα προσθέσετε και μετά, για να μην καθυστερήσει. Τότε θα τα δείξεις. Εφόσον έχετε αυτοτελές δικαίωμα στο ΙΚΑ, βεβαίως θα χρειαστείτε μία προσθήκη πλασματικού χρόνου για να το κάνετε 4-500. Δεν ξέρω αν ήδη την έχετε αιτηθεί. Έχω 4.473, αφού κολλάω 5 χρόνια από τώρα άρχισα το Φεβρουάριο. Ωραία, εφόσον πάτε στα 62 δεν έχετε πρόβλημα, λοιπόν. Ωραία, σωστά. Άρα, αφήστε τα ένσημα του ΤΕΒΕ να προσθεθούν προσαυξητικά μετά το πέρας της συνταξιοδότησης μετά το ΙΚΑ. Ναι, κυρία Δήμητρα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε με πόσα περίπου ποσό θα βγω, τα 1200, να το προβλέψετε αυτό. Εξαρτάται από το τι εισφορές δίνετε στο σύστημα. Θα σας πω χονδρικά ένα 50 ευρώ με επιφύλαξη. Ένα 50 ευρώ τι? Προστίκη στη σύνταξή σας. Α. Προσαυξητικά. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μακής είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας επανέρχομαι. Σας έχω ενοχλήσει και άλλη φορά. Κατέθεσε η γυναίκα μου 10 Ιουλίου για πλήρη σύνταξη τα 60 με 10.700 ένσημα. Με την παράθεση του εξαμήνου, τι επιπτώσεις θα έχει και μέχρι πότε? Καταρχήν, το έχω ζητήσει και το τηλέφωνό σας. Να διευκρινίσω το εξής. Όπως σας είπα, όπως λέμε, έχουμε πει αρκετές φορές τώρα μέσα από την εκπομπή αυτή, τα εξάμηνα, σαν νέα μέτρα. Βγήκανε τώρα, γι' αυτό ναι, μας ξαναπήρατε και ούτε το τηλέφωνο. Και ούτε καν, είναι η πληροφόρησή μας αυτή. Θα κατατεθούν τον Αύγουστο. Επομένως, σας εξυπηρετούμε και σας λέμε το τι έχουμε σαν ενημέρωση για να σας βοηθήσουμε. Έτσι. Δεν έχει ρυθμιστεί τίποτα για το κομμάτι αυτό, θα ρυθμιστεί τον Αύγουστο. Άρα, εξυπηρετώντας σας και μόνο, σας δίνουμε μία εικόνα. Συγκεκριμένα ξανά το ερώτημα, πείτε μου τώρα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επιβαρυνθεί το εξάμηνο και τι επιπτώσεις ναι, θα ναι, έχει? Ναι, να μας πείτε ξανά επαναλαμβάνω ποια είναι η περίπτωσή σας, γιατί έχουμε γύρω 100 γραμμές έτσι, την ημέρα. Επαναλαμβάνω. Σε περίπτωση που έχει και το όριο ηλικίας μέχρι 36 του 15 το έχει, από το προσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και αποσύρθηκε, δεν φαίνεται να φύγεται. Από εκεί και πέρα, αν εντωμεταξύ τον Αύγουστο προκύψει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Η αίσθησή μας είναι ότι όποιος έχει και το όριο ηλικίας μέχρι 36 του 15 δεν φύγεται. Θα σας παρακαλούσα θερμά να περιμένετε για συγκεκριμένο νέο μετά τον Αύγουστο που καλώς εγώ τον πραγμάτων. 24 Αυγούστου εδώ θα είμαστε. Σοφία, και εγώ ναι, θα είμαστε ναι, ευχαριστώ πολύ. Το όριο το έχει 9 εβδόμου. Οπότε 9 δεν υπάρχει. Άρα κύριε μου δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε. Από εκεί και πέρα για κάτι σαφές το οποίο θα υπάρχει σε αντιστοιχεία με νομοθέτημα παρακαλώ μετά τον Αύγουστο. Και θα είμαστε εδώ λοιπόν 24 Αυγούστου. Να σας καλέσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Καλά. Τελευταία γραμμή για σήμερα είναι ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Η γυναίκα μου είναι 63 ετών, 62 και μισό, και μιλάω με εσάς. Ακούμε κανονικά, κύριε Δημήτρη. Ναι, και έχει 13 και μισό χρόνια ένσημα. Και αναπηρία 25%. 25%. Είναι 63 ετών και κάνει αυτασφάλιση. Σωστά. Τα τελευταία 3 χρόνια. Σωστά. Μπορεί να βγει στα 63 χρόνια με μειωμένη σύνταξη? Προσέξτε με. Όχι, δυστυχώς. Εκείνη καλώς κάνει και κάνει αυτασφάλιση γιατί δεν μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Άρα πρέπει να συμπληρώσει. Έχει τα 12 χρόνια πραγματικά. Θα μπορούσε να πάρει πλασματικό χρόνο, αλλά λόγω ορίου ηλικίας δεν μπορεί, έχει πρόβλημα. Επομένως, καλώς πράττει και κάνει αυτασφάλιση. Συμπληρώνει λοιπόν τα 15 χρόνια.
και μπορεί να πάρει στα 67 τη σύνταξη. Τη μειωμένη δεν μπορεί να την πάρει δυστυχώς, διότι τα 100 ένσημανα έτος, για τα 100 ένσημανα έτος, συγγνώμη, επαναδιατυπώνω, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος της επιδότησης λόγω αναπηρίας. Άρα πηγαίνει στα 67 της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Και γρήγορα να απαντήσουμε και σε δύο τηλεθεατές, στάθη μου, το 844, κύριε Χριστοδουλέλη. Οι οφειλές προς τα ταμεία που θα υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος οφείλει και καταθέσει για σύνταξη? Όχι. Καταρχήν είχαμε μια νέα ρύθμιση για το πλαφόν των οφειλών αν είναι στον ΟΑΕ. Από εκεί πέρα δεν έχει μεσολαβήσει καμία άλλη ρύθμιση που να μας δημιουργεί πρόβλημα. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση για σύνταξη κανονικά. Μάλιστα. Και το 955-52 ετών, 9.000 ένσημα βαρέα στο ΙΚΑ. Έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο, και μας ρωτάει τι μπορεί να κάνει η κυρία Άννα. Καλησπέρα σας, κυρία Άννα. Λοιπόν, εκείνη λοιπόν έχει κατοχυρώσει με 2 διατάξεις. Από τη στιγμή που έχει 4.500 ένσημα τουλάχιστον, εκ των οποίων 3.600 βαρέα και 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, στα 55 της θα μπορούσε να βγει σε πλήρη σύνταξη. Είναι 52 είναι τώρα, 52. Έτσι. Άρα θα έχουμε την προσθήκη των εξαμήνων λόγω ότι δεν έχει το όριο ηλικίας. Α, θίγονται και τα βαρέα και ανθυγινά. Είπε βαρέα. Κοία. Τελείωσε. Δεν έχω άλλο ρόλο στην εκπομπή. Δεν έχω ρόλο στην εκπομπή. Πραγματικά. Απόλυτο δίκιο. Επειδή είναι με βαρέα, δεν θίγεται, τουλάχιστον με αυτά που έχουν πει. Επομένως, το 55 ισχύει. Θα μπορούσε και τώρα, διότι έχει θεμελιωμένο όριο ηλικίας για τη μειωμένη. Ωραία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δεν έχει να φοβάται κάτι. Τι έγινε, θα με πάρει στο γραφείο σου μετά όχι, από αυτό, γιατί θα έρθει εσύ εδώ, θα έρθω εγώ από εκεί. Θα έρθει εσύ εδώ, θα έρθω εγώ από εκεί. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.